Τώρα, να χαιρετήσω την κυρία Γιούλα Πιτσάλη, την πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγκαλιά Ελπίδας και βεβαίως την μητέρα του Νικόλα. Καλό μεσημέρι, κυρία Πιτσάλη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Τα καταφέρατε. Ο Νικόλα σήμερα παρακάθησε εξετάσεις για τα νέα ελληνικά. Πώς ήταν το γραπτό? Είδα, ο ίδιος βγήκε με πολύ περηφάνεια μετά από 3,5 ώρες εξέτασης. Το ρώτησαν, ήταν εύκολο, είπε μου όχι, ήταν δύσκολο, αλλά ήταν περισσότερο περήφανος που τα κατάφερε επειδή ήταν δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι και το πώς νιώθετε τώρα, κυρία Πιτσάλη, μετά από αυτόν τον αγώνα χρόνο. Δεν είναι μόνο το τελευταίο διάστημα. Και το γεγονός ότι ο Νικόλας ανοίγει δρόμους. Δρόμους για άλλους, για άλλα παιδιά που θα ήθελαν να είναι παρόντες σε μια τέτοια δοκιμασία εξετάσεις πρόσβασης και δεν τους δινόταν αυτή η ευκαιρία. Τώρα ο Νικόλας, που ευχόμαστε να τα πάει και καλά και να μπει στο πανεπιστήμιο, ανοίγει αυτόν τον δρόμο που είναι πολύ σημαντικός. Και είστε άξια συγχαρητηρίων σε κάθε περίπτωση. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυρία Σαββά. Το ότι είναι η συμμετοχή και τον ίδιο σήμερα που τον είδα δεν έχει τόση σημασία το αποτέλεσμα όσο το ότι συμμετείχε, το ότι ένιωσε περήφανος που τα κατάφερε να αντεπεξέλθει έτσι σε 3,5 ώρες. Ήταν η πρώτη φορά. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν πιο δύσκολος από τα τετράμινα, οπότε ένιωσε τη σημαντικότητα αυτού του γραπτού. Ήταν πολύ οργανωμένα, μπορώ να πω. Έγινε σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου μια πολύ σωστή οργάνωση ως έπρεπε. Και εκείνο που χαιρόμαστε ιδιαίτερα είναι αυτό, το ότι ανοίγονται οι δρόμοι και ελπίζω αυτοί που είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν να αφήσουν αυτούς τους δρόμους ανοιχτούς, γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά που χρειάζονται πρόσβαση στα εξεταδικά νοκήμια, όχι μόνο των Παγκύπριων εξετάσεων, αλλά και των τετραμήνων, αλλά και των διαγωνισμάτων καθ' όλη την χρονιά της φοιτησής τους. Ναι. Οπότε θεωρώ και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο του Υπουργείου Παιδείας θα θέσει κάτω τις διαδικασίες εκείνες που χρειάζονται για να μην μένει εκτός κανέναν παιδί από αυτήν τη διαδικασία. Ναι. Και ο Νικόλας σήμερα εξετάστηκε με τη μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων. Αυτό ήταν ο τρόπος τον οποίο διεκδικούσατε. Το λέω, κύριε Πιτσάλη, ξέρετε, καμιά φορά νομίζουν όλοι ότι είναι ευκολότερο ένα τέτοιο γραπτό, αλλά σε κάθε άσκηση βαθμολογείται η απάντησή σου. Άπαξ και κάνεις λάθος, χάνεις όλους τους βαθμούς. Ενώ σε ένα δοκίμιο που απαντάς, κάτι θα πάρεις σε μονάδες. Μην νομίζει κανένας ότι θεωρείται, αν δεν απαντήσεις, που είναι τόσο οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων τέτοιες, που μπορεί να κάνεις σίγουρα το λάθος. Αναφέρομαι σε αυτούς που λένε ότι είναι ένα τέτοιο γραπτό πιο εύκολο και θα είναι και άνηση μεταχείριση των άλλων υποψηφίων. Να το κλείσουμε και αυτό, κυρία Πιτσάλη. Σε κάθε περίπτωση τα καταφέρατε, τα καταφέραμε και ο Νικόλας έχει αυτό το χαμόγελο. Νομίζω αυτό έχει σημασία. Ναι, ήταν από την αρχή αισιοδόξος ότι θα πάει, θα τα καταφέρει. Θεωρώ ότι, όπως είπατε πριν, τούτη είναι σημασία. Το ότι είναι παρόν. Το ότι όλα τα παιδιά έχουν τούτο το δικαίωμα και πρέπει να είναι παρόν και η ικανοποίηση είναι ακριβώς στη συμμετοχή. Μάλιστα. Το επόμενο μάθημα τώρα ποιο είναι, κυρία Πιτσάλη? Οικονομικά, την Τετάρτη. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια και καλό τριήμερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά και που αναδείξατε το θέμα. Να είστε καλά. Είναι η δουλειά μας.